Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το νέο εγχείρημα του ΠΑΟΚ με την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ να ετοιμάζεται να προβάλλει την αναμέτρηση κόντρα στον Πανετολικό μέσα από το ΠΑΟΚ TV και τον κόσμο του Δικεφάλου να δείχνει έμπρακτα τη στήριξή του. Ο Δικέφαλος χθες είχε τονίσει μέσω ανακοίνωσης πως ορίζει το μέλλον του με τους δικούς του όρους, αλλά και ότι βλέπουν προοπτικές αντί για ρίσκο, αφήνοντας σαφέστατες αιχμές προς την Νόβα. Σε μια εποχή που η τεχνολογία κάνει άλματα και σχηματοποιεί μια νέα ψηφιακή κοινωνία, ο ΠΑΟΚ επιλέγει να πρωτοπορεί και να ορίζει το μέλλον με τους δικούς του όρους. Να βλέπει προοπτικές αντί για ρίσκο, να φεύγει από χρεοκοπημένα μοντέλα, να διαμορφώνει το αύριο βασιζόμενος δυνάμεις του κόσμου του, να προσφέρει υψηλές υπηρεσίες στους φίλους του και στους λάτρες του ποδοσφαίρου. Το μέλλον είναι εδώ. Είναι η πρώτη από τις 5 παραγράφους την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να καταλήγει. Το ΠΑΟΚ Πανετολικός είναι το πρώτο βήμα σε ένα νέο κοινό ταξίδι. Μια full HD τηλεοπτική μετάδοση με 9 κάμερες, pre-game και post-game ενημέρωση, έρχεται στις οθόνες σας όπου και αν βρίσκεστε. Το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησαν μάλιστα και οι αγορές για την αναμέτρηση με τον Πανετολικό, που το πρώτο δείγμα είναι άκρος εντυπωσιακό. Στη Μικρά Ασία θεωρούν ότι το εγχείρημα του ΠΑΟΚ TV μπορεί να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία και τα νούμερα που θα σημειωθούν από το πρώτο κιόλας μάτς να διαφοροποιήσουν την κουβέντα γύρω από τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ομάδων. Η αρνητική τοποθέτηση της Νόβα γύρω από τα τηλεοπτικά των ταμπλούχων και η αντίδραση των φίλων του ΠΑΟΚ έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο να υπάρξει ένας ξεσηκωμός από ανθρώπους που έτρεξαν να κλείσουν από σήμερα τη συνδρομή. Στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ έφτασε ήδη στη Σλοβακία, όπου τον περίμενε αρκετός κόσμος με φανέλες και ασκόλ, θέλοντας να φωτογραφηθεί με τον Αμπέλ Φερέρα και τους παίκτες. Πόλος Έλξης, ο Μίροσλαβ Στοχ, με τον Σλοβάκο να συναντά γνώριμα πρόσωπα. Η αποστολή του ΠΑΟΚ ξεκουράζεται και σε λίγη ώρα υπάρχει συνέντευξη τύπου, αλλά και η προπόνηση στο γήπεδο της Σλόβαν Μπρατισλάβας.